Ταξίδι για μένα σημαίνει περιπέτεια, ελευθερία, εξερεύνηση. Είναι το οξυγόνο μου. Αιτία για να ξεκινήσω τα ταξίδια ήταν σίγουρα το μάθημα της γεωγραφίας στο σχολείο, αλλά και τα εκατοντάδες ντοκιμαντέρ στο National Geographic. Τα ταξίδια είναι το μεγαλύτερο σχολείο και οι άνθρωποι που γνωρίζουμε σε αυτά είναι αυτοί που κάνουν και τα ταξίδια μας ξεχωριστά. Έχουμε πάρει αρκετά μαθήματα ζωής από αυτούς τους ανθρώπους. Προτιμώ πάντα να ταξιδεύω με παρέα, γιατί είναι πάντα όμορφο να μοιράζεσαι και τις στιγμές. Αλλά είμαι και έτσι σαν άνθρωπος, μου αρέσει να μοιράζομαι γενικά και να προσφέρω χαρά σε ανθρώπους γύρω μου. Οι πιο έντονες στιγμές από τα ταξίδια μας είναι κυρίως στα φιλοδικά project που έχουμε κάνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν χτίσαμε το πηγάδι στο Σουδάν, όπου οι άνθρωποι περπατούσαν 3 ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο για να πάρουν νερό, το οποίο πολλές φορές δεν ήταν καν καθαρό. Χτίσαμε το πηγάδι εκεί πέρα με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και όταν τελικά άνοιξε το πηγάδι, ανοίξαν οι βρύσες, θυμάμαι τον αρχηγό του χωριού, ο οποίος χωρίς να μιλάμε καν την ίδια γλώσσα, να σε κοιτάει στα μάτια και να με μια συγκίνηση και να σου λέει ένα έτσι ευχαριστώ που πλέον δεν θα χρειαστεί να ξαναπερπατήσω τόσο για να βρω νερό, ότι ξαφνικά το έχουμε μπροστά μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι συναισθήματα τα οποία είναι πολύ δυνατά και θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην καρδιά μου. Φυσικά τα ταξίδια με έχουν αλλάξει πάρα πολύ σαν χαρακτήρα. Μπορώ να πω ότι έχω πολύ περισσότερη υπομονή, ανοίγω πιο εύκολα στους ανθρώπους, είμαι λιγότερο δεμένος με αντικείμενα, απολαμβάνω περισσότερο, γκρινιάζω λιγότερο, ακούω περισσότερο, μιλάω λιγότερο και γενικά έχεις περισσότερες επιλογές στη ζωή σου όταν ταξιδεύεις και βλέπεις ότι διευρύνεις τους οριζοντές σου. Ταξιδεύουμε για να γνωρίσουμε το διαφορετικό. Πλέον δεν ταξιδεύουμε για να δούμε τα αξιοθέατα και τα όμορφα τοπία μιας χώρας, αλλά κυρίως για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Κορύφωση για μένα αποτελεί μια κατάσταση στην οποία θα μας φιλοξενήσει μια ντόπια οικογένεια, θα φάμε μαζί παραδοσιακό φαγητό με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Το ταξίδι είναι τρόπος ζωής για μένα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, ο κόσμος να χαλάσει θα το καταφέρεις. Οπότε, ναι, θα είμαστε για αρκετά χρονάκια ακόμα στον δρόμο. Μετά από 15 χρόνια, ελπίζω το μόνο που θα έχει αλλάξει να είναι κάποιες γκρίζες τρίχες πάνω στα μαλλιά μου. Κατά τα άλλα, τα ίδια. Σκηνούλα, περιπέτεια, θελοντικές δράσεις κλπ. Τώρα, αν υπάρξουν και κανένα δυο κουτσούβελα, ίσως το ποδήλατο, λεωφορείο, δίκυκλο, τρίκυκλο, το stop να αξιωθεί να γίνει ένα ωραίο αυτοκινούμενο. Όταν ταξιδεύω, θέλω να μοιράζουμε το ταξίδι με οικογένεια, φίλους και άτομα που θέλουμε να εμπνεύσουμε. Το Life Trips μας βοηθάει απόλυτα σε αυτό και μάλιστα σε πραγματικό χώρο και χρόνο, εύκολα και γρήγορα.